Βρε τι κάνετε, πέρσι καιρός βέβαια που κάνω ένα βίντεο, να είμαι πάλι σήμερα εδώ. Τι θα κάνουμε θα μου πεις Μαρία, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά που κάνεις. Βλέπετε, αλλά το κουμπάκι της εγγραφής δεν το πατάτε, δείξτε μου την αγάπη σας. Love you κατά κάρκα, γιατί βλέπω κάτι 500.000 προβολές και τέτοια και το κοινό δεν ανεβαίνει τόσο. Να μου τη δείξετε. Λοιπόν, να σας πω τι θα κάνουμε. Σήμερα θα κάνουμε 3 εκθενίσματα, γιατί κάθε μέρα όλες οι γυναίκες δεν ξυπνάνε σαν άνω στο κομμωτήριο. Και είμαι εδώ να σου κάνω 3 εκθενίσματα μόνο σε 5 λεπτά και με πάρα πολύ λίγες κινήσεις. Και τώρα κάτσε αναπαυτικά στην πολυθρόνα, στον καναπέ, στο φαγητό σου, όπου θες. Βρες κάπου να κάτσεις τέλος πάντων. Μην έως στο τέλος του βίντεο, γιατί θα δώσω και extra tip. Και σε αυτό το βίντεο δεν θα μπορούσα να ήμουν μόνη μου. Έχω μαζί μου εδώ πέρα το είδωλο, η Νίκη μας. Και πάνω στα μαλλιά της Νίκης τα έχουμε αφήσει επίτηδες να είναι αρκετά στεγνωμένα και σχεδόν φριζαρισμένα, όπως ξυπνάς το πρωί. Και πάνω σε αυτά τα φριζαρισμένα τα μαλλιά θα σου δείξω 3 εκθενίσματα σε μόνο 5 λεπτά για να φύγεις από το σπίτι όσο θέλεις. Δεν θα μπορούσα να ήμουν μόνη μου και εγώ και τα μαλλιά της Νίκης πιάνουμε και αυτό εδώ. Είναι το έλαιο από την Ημερτή, το οποίο είναι must have με το λάπι σου για κάθε μέρα. Χρειάζομαι επίσης και αυτή εδώ τη μαγική βόλτσα για να ξεμπερδεύω τα μαλλιά, να τα κάνω λία και να μην σπάει ούτε μισή τρίκα. Χρειαζόμαστε μόνο μία σταγόνα. Φερμαίνουμε πολύ καλά στα χέρια μας και το περνάμε στη μαλλιά. Προσοχή! Τα έχω πει επανειλημμένες φορές σε βίντεο. Από κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Επειδή πολλές γυναίκες όταν είμαστε άλλωστες αισθανόμαστε ότι η ρίζα μας είναι πατημένη, σου έχω το μαγικό προϊόν. Dry shampoo. Βάζεις μέσα στη ρίζα. Ακανόνιστα, δεν χρειάζεται να κάνεις χωρίστρες. Και αυτόματα σηκώνεται όλος ο όγκος επάνω και τα μαλλιά είναι πιο αφράτα. Χωρίζουμε στα δύο. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια η χωρίστρα. Όπως τη βλέπεις και όπως την πιάνεις. Και αφού είναι έτοιμα και τα δύο, δεν μας έχει πάρει παραπάνω από ένα λεπτό. Κάνεις τις πλεξούδες σου. Δεν χρειάζεται να είναι γυαλισμένο. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολύ τυποποιημένα, όπως ξυπνάω στο πρωί. Αφού είναι έτοιμες οι πελεξιόδες σου, εντάξει, μην αισθανθείς λίγο σαν την κόλφο που κυνηγάει τον τάσο στην πλαγιά. Ξεκίνα να τις ανοίγεις λίγο. Οι πλεξούδες που έχουμε φτιάξει έχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να την κάνεις, να τη βάλεις τη μία μέσα στην άλλη και να σου κάνει απλά τον όγκο εδώ πέρα και να κρύψεις. Και η άλλη εκδοχή είναι να το περάσεις μέσα από το χέρι σου και να το αφήσεις εδώ. Και μπορείς με τη βοήθεια από φουρκέτες ή τσιμπιδάκια, ό,τι έχεις ευχαρίστηση, να το στοδραπήσεις. Προτιμάμε τα τσιμπιδάκια γιατί κρατάνε περισσότερο το βάρος των μαλλιών και είναι πιο σταθερά για όλη την ημέρα.
το πίσω μέρος είναι έτοιμο. Αν υπάρχουν φυτρά και είναι πιο ξεστακιασμένα, μην το φοβάσαι καθόλου, γιατί θα δείχνει πιο φρέσκο. Τα μπροστινά που σου έχουν μείνει, μην τα φοβάσαι καθόλου. Τα πάρτα και στρίψτα και με τη βοήθεια από τα τσιμπιδάκια, βάλ' τα μέσα στα υπόλοιπα μυλιά. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο επόμενο. Επειδή μου ζητήσατε πάρα πολλές φορές να σας κάνω μία αναγορά, ήξερα λοιπόν να την κάνω βήμα-βήμα. Πάμε. Πάμε να κάνουμε το βήμα 1. Χωρίζουμε ένα μικρό τρίγωνο μπροστά στη φράντζα. Το κρατάμε στην άκρη. Και με τη βοήθεια από το έλαιο της νεμερθής, θα μαζέψουμε όλα τα μαλλιά. Με τη βοήθεια της φτένας, τα βάζουμε μέσα στο φυτράκιο. Και εμένα μου αρέσει να είναι ελεύθερα. Πολλές φορές τα φυτράκια μας εκνευρίζουν. Εμένα δεν με εκνευρίζουν. Τα αφήνω ελεύθερα γιατί στα τελευταία runway έχουμε δει να έχουν και γλυπτική. Έχουμε δει να έχουν σώμα, να έχουν υφή. Η ελοβορά μπορεί να γίνει σε τρία σημεία. Μπορεί να γίνει ψηλά, στο ύψος εδώ στο ενιακόστο, και μπορεί να γίνει και κάτω, εδώ. Στην οίκη έχω επιλέξει να την κάνω ακριβώς ευθεία στα μάτια της, γιατί θέλω να της ανοίξω το βλέμμα της εδώ πέρα και θέλω να της δώσω περισσότερη ένταση στα μάτια της. Να σου πω κάτι. Τα μάτια είναι το πιο δυνατό σημείο επάνω στο πρόσωπο σε μια γυναίκα. Άρα, ό,τι έχεις να κάνεις, κάνε το με έμφαση στα μάτια. Έχω πει πολλές φορές σε πάρα πολλά βίντεο ότι να μην χρησιμοποιούμε κοινά λαστιχάκια, μπορεί να χρησιμοποιείτε ή σκράντσι ή αυτό το κατσάκι. Το κατσάκι μπορεί να σου σφίξει το ίδιο με το λαστιχάκι, ανάλογα με το πόσες φορές το γυρνάς. Αν θέλεις περισσότερες, αν θέλει να είναι πιο σφιχτά, μπορείς να το γυρίσεις περισσότερες. Εγώ ήθελα να το κάνω χαλαρά, αλλά θα σου δείξω και εμείς πώς γίνεται. Μπορείς να δεις πόσο σφιχτό έγινε. Με πόνο του τραβάω, είναι άδικτο. Με τη βοήθεια από μία τυγρή λακ και με τη φτένα, μπορείς να βάλεις τα φτράκια μεσάνω και να γίνει και πιο σταθερή. Επίσης, να σου πω ότι τα χέρια σου είναι το πιο δυνατό εργαλείο. Μπορείς να ψεκάσεις τη λακ στα χέρια σου και να την περάσεις στα μαλλιά και να μαζευτούν μέσα. Πάλι ψεκάζεις τα μαλλιά και από πάνω περνάς με τα χέρια. Έχουμε αφήσει για το τέλος το μικρό τριγωνάκι που κρατήσαμε στη φράντζα. Το ψεκάζουμε με λασκί αυτό. Το χτενίζεις. Κάνεις τη χωρίστρα στη μέση. Το γυρίζεις γύρω-γύρω το κατσάκι σου. Και με τη βοήθεια από ένα τσιμπιδάκι
πώς θα θεραπείς. Αφού έκανες τη μία πλευρά, πας να κάνεις το ίδιο ακριβώς την άλλη πλευρά. Η ανοχωρά μας τελείωσε. Σου υποσχέθηκα όμως ένα τύπο ακόμα για την ανοχωρά. Έλα να δεις τι θα κάνω. Μία σταγόνα λαδάκι. Έτοιμο, μπορείς να το αφήσεις μικρό, γιατί είναι πάρα πολύ στη μόδα και είναι μεγάλη τάση το μικρό. Το είδαμε και στα mat walk τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείς να το ανοίξεις λίγο με τα χέρια σου. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ολοστρόγγυλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι λία. Αρκεί να σου αρέσει αυτό σου στον καθρέφτη, γιατί μέσα από αυτό θα διεκδικήσεις περισσότερα. Πάμε στο επόμενο. Για το επόμενο μου χτένισμα χρειάζομαι να χωρίσω τα μαλλιά σε τρία σημεία. Από αυτή σε αυτή και τη χωρίστρα μου όπως την έχω μπροστά. Πάμε να το κάνουμε. Για το χτένισμα αυτό χρειάζομαι μόνο ένα προϊόν. Dry shampoo. Και φυσικά, σκράντσι όπως έχουμε πει. Το γυρίζω δύο φορές και στην τρίτη βγάζω όσα μαλλιά περισσότερα μπορώ και αφήνω τις άκρες έξω. Και τις άκρες τις παίρνω και τις δένω κόμπο. Και βάζω δύο φουρκέτες για να το σταθεροποιήσω. Και με τη χτένα, χτενίζω και πάω πίσω ό,τι έχει μείνει και το περνάω από πάνω. Πάνω από το σκράτσι δύο φορές. Και το ίδιο πάμε να κάνουμε και στα άλλα. Ό,τι σου έχει μείνει, το ανοίγεις με τα χεράκια σου. Όπως είναι στο τέλος, αν θέλετε να γυαλίσει και να φαίνεται πιο wet look, λίγο λαδάκι και περνάς μπροστά. Και είμαστε έτοιμοι.
Πες μου στο τέλος αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος και εύχομαι και ελπίζω να απάντησες και αυτή την εγγραφή που είπαμε πριν στην αρχή. Ό,τι άλλο θέλεις, είμαι εδώ και γράψτε μου κάτω στο σχόλιο, εδώ στο description, θα σου βάλω σε ποιες πλατφόρμες μπορείς να με βρεις άλλες και να κάνουμε και μία online συμβουλευτική για ό,τι θέλεις, για ό,τι σε προβληματίζει για τα μαλλιά. Τα φιλιά μου.